Έτσι ρε μάγκες, πάμε τώρα, άιντε. Ένα σύνθημα, ένα σύνθημα, μια φορά στην πόρτα του πόρτα. Ηθικών! Αμέ! Ονάτων! Αντοχή! Απελειώτη! Είμαστε! Οι καλύτεροι! Και τι θα γίνει! Αφορά τα παιδιά μας, από τα οποία πρωτίστως θα λείψει η στοργή και η αγκαλιά του πατέρα, θέλω να πιστεύω ότι μεγαλώντας θα αποκτήσουν κριτική σκέψη και θα εξάγουν τα σωστά συμπεράσματα κοιτώντας την προδομή του πατέρα τους. Μήπως είναι υπερβολικά αυτά, είναι παρατραβηγμένα αυτά τα οποία λέγουμε. Φαίνονται ότι είναι παρατραβηγμένα, δεν είναι. Αυτά όλα θα πραγματοποιηθούν στα σημέρας μας που ζούμε τώρα εμείς αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Μας Ήμβρος και τα χωριά της γραμμένα στα τουρκικά. Εκκλησιές και εξοκλήσια έγιναν στα χέρια των Τούρκων στάβλοι, αχυρώνες και αποχωρητήρια. Σπίτια Ελλήνων κατεστραμμένα, σχολιά που γίναν αποθήκες. Κρυφό σχολείο για τα Ελληνόπουλα που αναγκάζονται να διαβάζουν στα κρυφά τα λιγοστά ελληνικά βιβλία. Οστά νεκρών εκτεθειμένα στους περίβολους των ναών. Οι Τούρκοι αφάνισαν το ελληνικό στοιχείο. Λίστεψαν, σκότωσαν, βίασαν, βεβήλωσαν, αφαίρεσαν τις περιουσίες των Ελλήνων, έσκαψαν τα νεκροταφεία, πέταξαν τα κόκαλα των προγόνων μας και εγκατέστησαν για 30 ολόκληρα χρόνια βαρυπινίτες στο νησί, φερμένους από τα βάθη της Ανατολής. Ήταν πέτα από την ελευθερίας. Ο Σολωμός Πύρης Σολωμός, ένας νέος 26 ετών, κλειδά στον ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία, το σύμβολο της κατοχής της Κύπρου. Με ένα τσιγάρο στο στόμα, έτσι λεβέντηκαν, αψηφώντας τον κατακτητή της Κύπρου, της πατρίδας του. Πέφτει από τα θανατηφόρα πυρά των Τούρκων, το αίμα του ποτίζει τη γη. Λίγο πριν, είχε γίνει η κηδεία του Τάσου Ισαάκ και ο Σολωμός ήταν εκεί και μαζί με άλλους πήρε στεφάνια και άνθη μυρωμένα για να τα αναποθέσει στον τόπο όπου μαρτύρησε ο Τάσος Ισαάκ. Ο Τάσος, 4 μέρες πριν, είχε χτυπηθεί ως θανάτου στη νεκρή ζώνη της Δερίνιας. Πήγε οπλισμένος μόνο με το δίκιο για να εκφράσει τη διαμαρτυρία και την αγανάκτησή του για την τουρκική κατοχή. Τον χτύπησαν νερόπανη, σίδερα, ξύλα, πέτρες, δράστες, γκρίζη νίκη και άλλα όργανα του κατοχικού καθεστώτος. Εσείς πότε αγωνιστήκατε για τα εθνικά θέματα εσείς? Πότε έπεσε ένας υπουργός για την Ελλάδα και το έθνος? Πότε ένας παρετήθηκε και δεν τον παρέτησαν με το ζόρι? Πείτε μου τους αγώνες που κάνετε για το λαό. Αυτό παλικάρι έπεσε και πήγε μόνο ο Μιχαλολιάκος. Αντί να πάει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο να στείλουμε το μήνυμα στην Τουρκία ότι η κυβέρνηση δεν μασάει, ότι την επόμενη φορά θα το καταρρίψουμε το τουρκικό αεροσκάφος. Αυτό πια και αν
Σαν διαβλάκωσαν τη χθεσινή νύχτα που συνταράχτηκε από εκουφαντικές εκρήξεις. Και με βαθιά μυρωδιά της πυρίτιδας διαπόρτισε ολόκληρο το πεδίο της νυχτερινής επιχείρησης της Εθνικής Φρουράς. Ότι δεν υπάρχει σύνθετη ονομασία στο Σκοπιανό και εσείς είστε η πρώτη κυβέρνηση που φέρατε σε διαπραγμάτευση τη σύνθετη ονομασία. Γι' αυτό τον πατριωτισμό είστε περήφανοι. Ή μήπως είστε περήφανοι για το βιβλίο της κυρίας Ρεπούση που αρνούνταν την καταστροφή της Μύρνης. Είστε περήφανοι για το Θάνο το Βερέμι που έχετε μέσα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και λίγο πολύ λέει ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν σφαγέας. Για αυτά τα πράγματα είστε περήφανοι. Είστε περήφανοι που δεν έχετε κάνει ακόμα 30 του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αθήνα. Είστε περήφανοι που αφήσατε μόνο του τον Τάσο τον Παπαδόπουλο στο σχέδιο Ανάν και λυπηθήκατε που είπε όχι στο σχέδιο Ανάν. Την πολιτική που ακολουθείτε με την Αλβανία την ακολουθήσατε με την Τουρκία. Ανοίξατε την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέτε ότι από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ουσιαστικά θα βελτιωθεί και η Τουρκία θα αποκτήσει ευρωπαϊκό προφίλ. Πετύχατε. Τι πετύχατε τόσο καιρό? Ούτε την θεολογική σχολή της Χάλκης το αυτονόητο δεν έχει ανοίξει. Τι πετύχατε? Πείτε μου ένα πράγμα που πετύχατε τόσα χρόνια από την Τουρκία για να δικαιολογεί τη στάση σας να ανοίξετε την πόρτα στην Ευρώπη. Κανένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι που... Πατρίδα! 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 Υπακοή στο Σύνταγμα! Υπακοή στο Σύνταγμα! Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους! Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους! Τίποτα γίνει στους ανωτέρους μου! Τίποτα γίνει στους ανωτέρους μου! Να εκτελώ προθήμος! Να εκτελώ προθήμος! Και άνευ αντιλογία στα διαταγάστων! Και άνευ αντιλογία στα διαταγάστων! Να υπερασπίζω με πίστη και αφοσίωση! Να υπερασπίζω με πίστη και αφοσίωση! Μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου! Μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου! Τα σημαία! Τα σημαία! Να μην τα σε καταλείπω! Να μην τα σε καταλείπω!